Μέσα σε αυτή την ευλογημένη ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού, για κοιτάξτε πόσες γιορτές, η γέννηση της Παναγιάς μας, αυτής που έγινε η σκάλα που κατέβηκε ο Θεός στη γη και γίνεται σκάλα για μας για να ανέβουμε στους ουρανούς, κάνοντας τις υπερβάσεις στα πάθη μας, που μας βασανίζουν όλους λίγο ως πολύ. Μέσα στα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Σταυρός που έγινε το σύμβολο πάνω στο οποίο θυσιάστηκε η αγάπη του Θεού για να λυτρώσει όλους εμάς. Και έκτοτε είναι το σύμβολό μας, η δύναμή μας, το κράτος και στερέωμά μας. Μέσα στην ατμόσφαιρα της αναμνήσεως του θαύματος της καλής μας Παναγιάς, η οποία τρέχει την υπουρανών. Έτσι είπε στον Άγιο Ανδρέα, τον διάχριστό Σαλωνώτα, όπως μας έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, αξιώθηκε ο Άγιος Ανδρέας να πάει στα ουράνια σκηνώματα ακόμα από αυτή τη ζωή. Είδε όλους τους Αγίους. Την Παναγιά μας δεν την είδε. Και αναρωτήθηκε, πού είναι η Παναγία μας. Και η φωνή του Θεού απάντησε, τρέχει την υπουρανών, τρέχει κάτω στη γη, για να φροντίσει για όλους μας. Έτσι, σαν τέτοια ημέρα, ξημέρωμα αυτής της ημέρας, το 43, όταν οι δυνάμεις των Γερμανών με τα τάγκς πήγαιναν να θερήσουν τους κατοίκους του ερχομενού, η καλή μας Παναγιά εκεί, στη Σκριβού, εμφανίστηκε στον τότε επικεφαλής Γερμανό, όπως το ομολογούσε ο ίδιος τον Όφμαν, και ακινητοποίησε 3 τεθωρακισμένα. Δεν κινιόντουσαν με τίποτε. Αλλά όπως ο ίδιος το ομολόγησε, η ίδια η Παναγιά κατέβηκε και με το χέρι της το δεξί έκανε κίνηση απαγορευτική. Μέχρι εδώ, είπε. Και λύτρωσε τους κατοίκους του ερχομενού, όπως λυτρώνει και όλους μας. Δεν είναι καιρός που ήρθε μια κυρία Μαρία από την Γλυφάδα και μας έλεγε την ταλαιπωρία που είχε εξαιτίας αυτών των καλών παιδιών, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, των δαιμόνων. Είχε δαιμονιστεί η καημένη. Ο πνευματικός της την έστειλε στον Άγιο Γέροντα Κύριλλο. Το γνωρίσατε όλοι, οι περισσότεροι, ξέρετε την αγιότητά του και εν ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του. Επιτελεί θαύματα και θαυμάσια. Τον έστειλε στο γέροντα, την έστειλε στο γέροντα, τη διάβαζε επί ένα χρόνο σχεδόν, 2 φορές το μήνα, 1 με 2 ώρες ευχές των εξορκισμών. Κάθε φορά έκανε, με συγχωρείτε, μαύρο εμετό. Αλλά κάθε φορά που επικαλεί το Άγιος Γέροντας Κύριλλος Αγίους, και ο δαίμονας τους έβλεπε και αντιδρούσε, αλλά και η ίδια τους έβλεπε αστραπή, λέει. Για σκεφτείτε, ένας καλόγυρος, ένας απλός άνθρωπος, επικαλείται τους Αγίους και εκείνοι αστραπή εμφανίζονταν. Αλλά το πιο σπουδαίο, την τελευταία φορά την πήγε εκεί στο, μαζί με τη μητέρα της, ήταν στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους, εκεί που είναι το εξομολογητήριο. Και αφού επικαλέστηκε όλους τους Αγίους, είπε, λέει ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, έλα γλυκιά μου μανούλα, έλα να βοηθήσεις τη Μαρία. Και βλέπω, λέει, τα πασούμια της, τα πόδια της Παναγία. Κάνω τον τελευταίο μαύρο εμετό, λιποθυμώ και τα συνέρχομαι με τελείως καλά. Και σκεφτόμαστε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα την ταπείνωση της Παναγίας μας, το οποίο αιώνες αιώνων το λένε, γενναιές των χριστιανών το ομολογούν για την ταπείνωσή της. Τι είπε, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο με κατορήμα σου. Την ταπείνωση της Κυρίας των ουρανών, της Βασίλισσας των ουρανών, να κατεβαίνει στη γη με την επίκληση ενός απλού ανθρώπου, ενός καλογύρου, αλλά και τι παρησία είχε και εκείνος. Να λέει, έλα γλυκιά μου μανούλα, με πίστη ακλόνητη, και η καλή μας Παναγιά να έρχεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπου, στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Δίπλα μας είναι η Παναγία μας, δίπλα μας είναι οι Άγιοι, το λέγαν και το ξανάλεγαν οι Άγιοι γέροντες. Αν απλώσουμε το χέρι μας, έλεγαν, αν το τετώσουμε, θα αγγίξουμε τους Αγίους μας. Γιατί εμείς, αδερφοί μου, δεν το πετυχαίνουμε.
όλοι μας παρασυρώμαστε από τα ειδονοφόρα πάθη. Μας ξεγελάει μια ευχαρίστηση που νιώθουμε από ένα πάθος μας και δεν κοιτάμε τον ουρανό. Δεν κοιτάμε την ψυχή μας που ο Θεός μας καλεί και στο σημερινό Ευαγγέλιο το ακούσαμε να θυσιάσουμε την ψυχή μας. Να θυσιάσουμε τι, τα πάθη μας και να τον ακολουθήσουμε. Και μάλιστα έλεγε σήμερα να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, και έλεγε αν κάποιος αγαπάει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή τα υπόλοιπα αγαπητά και προσφυλεί πρόσωπά του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος μου. Με ποια έννοια το λέει? Να μην μας εμποδίζουν τα συγγενικά μας πρόσωπα να ζούμε μια ζωή πνευματική, μια ζωή αφιερώσεως, μια ζωή που να μας βοηθάει να σώσουμε αυτή την αιώνια ψυχή μας. Γιατί αλλού λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και αυτό το είδαμε ξεκάθαρα, θα σας το πω και αυτό και δεν σας κουράσω πολύ, πάτε να φιλοχεία μου, ο οποίος ο πατήρ Αμφιλόχης εκπροσωπεί τον Μητροπολίτη μας, γιατί σήμερα είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν έλειψε τόσα χρόνια, αν έλειψε μια-δυο φορές γιατί ήταν στο εξωτερικό ο Μητροπολίτης μας. Φέτος μια ανηλυμένη υποχρέωση τον εμπόδισε, αλλά έστειλε εδώ τον πατέρα Αμφιλόχιο να τον εκπροσωπήσει. Και εδώ με τους αγαπητούς πατέρες τελέσαμε το μυστήριο της Λυθείας Λειτουργίας, πατέρα Κωνσταντίνο την Κατερίνη, τον πατέρα Νεκτάρη που μας βοήθησε σε όλα και τον πατέρα Χρήστο από τη Φλόρινα, τη Θεία Λειτουργία που αγιάζει και τη γύρω φύση. Κάτι έλεγα όμως. Για το... Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα, ευχαριστώ Μαρία. Και αυτό λέει, φάνηκε όταν η καλή μας Παναγιά κοιμήθηκε, σε τρεις ημέρες όπως ξέρουμε αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς, κάθισε λέει σε ένα θρόνο και από εκεί μπροστά πέρασαν εκατομμύρια Αγίων που είναι. Μόνο στους πρώτους αιώνας έχουμε 3 εκατομμύρια μάρτυρες Αγίων. Πέρασαν όλοι οι Άγιοι και έκαναν υπόκληση στη μητέρα του Θεού και μητέρα όλων μας. Στο τέλος λέει πέρασαν και οι γονείς της, ο Ιωακίν και η Άννα. Που αυτό το εξοκλήσει, θυμάται και στη μνήμη της Αγίας Άνης και του Ιωσού Δαβίδ. Και εκεί λέει η Παναγιά μας σηκώθηκε, έκανε υπόκληση στους γονείς της, ασπάστηκε τα χέρια τους και η φωνή του Θεού είπε αυτή η εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, έχει ισχύ και στον Παράδεισο και στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά είπαμε, δεν θα μας εμποδίζουν να ζούμε τη ζωή που η αγάπη του Θεού θέλει. Ανάμεσά μας πιστεύω είναι και ο Άγιος Γέροντας Κύριος, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν και αυτός που παρότρινε τον αγαπητό Αντώνη, είσαι εδώ Αντώνη, να ξεκινήσει αυτό το έργο. Εδώ λέγεται ότι ήταν ένα εξοπλισάκι, ένα μοναστηράκι. Ο Αντώνης είχε κάποιους ενδιασμούς, αλλά για να με ξεκουράσει, έλα 2 λεπτά να τα πεις εσύ, έλα. Έλα στους αδελφούς, έλα, έλα. Ο Γιώργος είπε ότι θα πας, είχαμε γραφτεί από την πορεία να μην κάνουμε τίποτα γιατί είχαμε κλείνει μέσα, να στείλω χαρτί. Το ανέβαινα στο Γιώργο, λέω, έχω χαρτί από την πορεία, ότι αν θα πάω να κάνω μέσα και το παραμικρό, θα με κλείσουν μέσα. Μου λέει ότι θα πας, θα κάνεις, λέει, και δεν θα συνοχλήσει κανείς. Ναι, αλλά εγώ θα καθίσω μέσα. Όχι, μου λέει, δεν θα καθίσει, δεν θα πας. Ήρθα εδώ, μαζί με τον Πάτερ Βινίσο, ξεκινήσαμε, πραγματικά ολοκληρώσαμε όλη την Εκκλησία με την βοήθεια των Σεβασμιωτών, των Μητροπολιτών Παντιλήμων, δηλαδή για τον ενημέρωσα και τον Δησπότη. Όταν ήρθαμε εδώ με τον Δησπότη, δεν είχε ούτε δρόμο να ανοίξει. Ένα μονοπάτι, όταν το είδε ο Δησπότη, του λέγανε τι θα γίνει εδώ. Αλλά είδαμε πάρα πολλέ πέτρε από το παλιό το μοναστήρι, που είχε εδώ ένα παλιό μοναστήρι. Το Σεβασμιωτό ξεκίνησε. Και με τις ευλογίες των συμφασμών του και του Γέροντα ξεκινήσαν και έγινε πραγματικά, δεν μας συνόχλησε κανείς, έγινε εκκλησία. Και έχουμε την
εκλογή εδώ και 18 χρόνια να έρθει η Ακάρα ως δωρή στο χωριό μας και θα μας ευλογεί. Και έρχεται με πολύ αγάπη και σας ευλογεί. Και ερχόταν και ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Κύριλλος, συνεχώς. Σας αγαπούσε όλους σας. Την τελευταία χρονιά ήθελε και με το καροτσάκι ακόμα που ήταν στο αναπηρικό αμαξίδιο να έρθει για να ευλογήσει εδώ τον τόπο μαζί με την χάρη του Αγίου Δαβίδ και να χαιρετήσει τους αγαπητούς εδώ ανθρώπους που έρχονταν προσκυνητές σε αυτό το ναό. Δεν είναι πολλά χρόνια, 10 χρόνια έχει φύγει από ανάμεσά μας και όταν ζούσε, αλλά και τώρα, έχουμε συνεχείς μαρτυρίες για τη ζωντανή του παρουσία στη ζωή των ανθρώπων. Άρα, τι έχουμε εμείς επιλογή, να ενεργοποιήσουμε την πίστη μας, χωρίς δισταγμούς, χωρίς αμφιβολίες, να τον παρακαλέσουμε με πίστη να είναι στη ζωή μας και εκείνος θα ανταποκρίνεται. Κάθε μέρα μας λένε και για ζωντανές εμφανίσεις, όπως έναν εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη, ούτε τον ήξερε, ούτε είχε ακούσει τίποτα για αυτόν. Ολοζώντανο τον είδε μέσα στο σπίτι. Έψαχνε να βρει ποιος είναι αυτός και μάλιστα με αρχιερατική στολή, που σημαίνει θεωμένος άνθρωπος αρχιερέας. Και όταν άνοιξε κάποτε σε ένα κανάλι που είχε αφιέρωμα, εκεί μια δημοσιογράφος για τον Γέροντα Κύριλλο, εκεί τον αναγνώρισε. Αλλά θέλω να κάνει τον κόπο και ο πατήρ Κωνσταντίνος να μας πει μια αρχική εμπειρία που είχε από τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο που έχετε σχεδόν όλοι σας. Μόνο και μόνο λόγω υπακοής στο Γέροντα Γαβριήλ με τις ευχές σας. Με τις ευχές του πνευματικού μας πατρός, τότε λαϊκός ήμουνα με την σύζυγο και νυν πρεσβυτέρα, εκπαιδευτική και οι δύο, ξεκινήσαμε ένα μακρύ ταξίδι από τα Γιάννενα που είναι ο τόπος καταγωγής μου και μπαίνοντας στην Ιερά Μονή του Αγίου Δαβίδ είδαμε τον Γέροντα ο οποίος κατέβηκε στο Καθολικό, τον Γέροντα Κύριλλο, τον Μακαριστό και χωρίς να με γνωρίζει, χωρίς να τον γνωρίζω, πρώτη φορά τον έβλεπα μου είπε «Κωνσταντίνε, καθώς ήρθες στο μοναστήρι». Λέω «Γέροντα, πώς με γνωρίζετε». Δεν απάντησε κάτι, αλλά χαμογέλασε. Και έπειτα, επειδή είχαμε πάει να παρακαλέσουμε να συλλάβουμε παιδάκι, ο Γέροντας είπε, μας σταύρωσε με την Αγία Κάρα, με πολλά θαυμαστά σημεία, χωρίς να με βλέπει η Γέροντα, ενώ όλοι, γιατί τότε έπαιρνε την Μουσολίνη, εσείς νεότερος κοντά του, αυτά τώρα πριν 20 χρόνια περίπου, εσείς κοντά του, ενώ όλοι πήγαιναν δίπλα του για να τους σταυρώσει με την Κάρα, εμάς τους δύο μας ξεχάσατε κάπου πίσω εκεί στο Καθολικό και ενώ δεν έβλεπε γιατί με είχε στην πλάτη του σηκωθήκαμε και λέω στη σύζυγο τότε και είναι η πρεσβυτέρα λέω πρέπει να σηκωθούμε να πάμε και εμείς, θα μας αφήσει αδιάβαστος ο Γέροντας. Κωνσταντίνε κάθισε εκεί που είσαι χωρίς να με βλέπει και στο τέλος μας σταύρωσε με την Αγία Κάρα και συλλάβαμε ευθύς αμέσως τις επόμενες ημέρες. Και κάθε φορά που πηγαίνουμε στο μοναστήρι, έλεγε έρχεται το αγοράκι, έρχεται το κοριτσάκι, μας έλεγε και το φίλο. Και έτσι, στη συνείδησή μου και της οικογένειάς μου, είμαστε ευγνώμονες στον Άγιο Θεό αρχικά, αλλά και στον μακαριστό Γέροντα Κύριλλο, με τον οποίο αξιωθήκαμε να βρούμε χάρη από το Θεό στην τεκνογνωμία. Τις ευχές σας. Όλοι πιστεύω έχετε κάποια μαρτυρία και όσοι δεν έχετε, ευκαιρία σας δίνετε ιδού. Η Αγία Κάρα είναι εδώ, επικαλεστείτε και τις μεσητείες και του Αγίου Ιακώβου, συγχρόνου Αγίου και αυτού, και του Αγίου Άντος Κυρίλου, που έχει ανοίξει διαδικασία. Θα δείξει ο Θεός και γι' αυτόν, επικαλεστείτε και θα δείτε ότι πολύ σύντομα, ανάλογα με την πίστη που έχουμε, η χάρη του Θεού με τις πρεσβείες των Αγίων μας θα μας χαρίσει αυτό που ζητάμε. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ και όλοι μαζί κάναμε μια σύναξη ευλογημένη και αναφέμψαμε δεήσεις και εκκλησίες στο Θεό και προπάντων το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και ευχόμεθα η χάρη των Αγίων σε όλους σας να χαρίζει αυτό που ζητάτε και αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, υγεία, χαρά και ευλογία ουράνια. Πολλές φορές έχω μιλήσει